Ο παθολόγος και ερευνητής επιδημιολογικά των λοιμόξεων, διδάκτορ στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Γιώργος Παπάς, είναι ο πρώτος γιατρός και μάλιστα στον ιδιωτικό τομέα που από τις 27 Ιανουαρίου μετέτρεψε τον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook σε ένα 24ωρο ημερολόγιο για τον κορονοϊό. Ένα ζήτημα το οποίο αρχικά θεωρούσαμε όλοι μας ότι απασχολούσε μόνο την Κίνα. Πάμε να τον καλησπερίσουμε. Κύριε Παπά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Μιλούσατε για πανδημία λοιπόν όταν κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πραγματικά την εξέλιξη των πραγμάτων. Μας μοιάζαν όλα πάρα πολύ μακρινά. Οι ιδιότητες του ιού αυτού, όπως είχαν περιγραφεί άλλωστε αρχικά από την Κίνα, δηλαδή ότι είχε μια σημαντική σχετικά μεταδοτικότητα που θα μπορούσε να προκαλέσει επιδημίες, αλλά και το ότι δεν σκότωνε τους περισσότερους από τους ασθενείς που προσέβαλε, προδιέθεταν στο να δημιουργηθεί μια πανδημία. Για παράδειγμα, ο SARS, ο αδερφός ιός που είχε προκαλέσει σημαντικό πρόβλημα το 2003, ήταν αρκετά θανατηφόρος, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι από τους ασθενείς που προσβάλλονταν από το SARS να πεθαίνουν και να μην έχουν δυνατότητα να μεταδώσουν τόσο εύκολα. Εδώ όμως αποδεικνύεται εκ των υστέρων ότι ένας ασθενής με τον νέο κορονοϊό μπορεί να μεταδώσει ακόμη, να τον μεταδώσει σε 4 έως και 5,5 περίπου κατά μέσο όρο ασθενής. Και συνεπώς όλο αυτό προδιέθεται σε πανδημία. Κανείς όμως δεν προέβλεπε αυτήν την έκταση. Για να καταλάβετε, όταν τέλη Γενάρη προσπαθούσαμε με έναν φίλο και συνάδελφο να κάνουμε ένα επιδημικό μοντέλο του τι θα γινόταν αν κάποιο κρούσμα από την Κίνα εισερχόταν στην Ελλάδα, καταλήγαμε ότι θα είχαμε 1,000 κρούσματα και 20 νεκρούς και μας φαινόταν υπερβολικό τότε. Δυστυχώς, παρά τον φόβο της πανδημίας και την δυναμική της πανδημίας που είχε ο ιός, μάλλον μείναμε απροετοίμαστοι ως δυτικός κόσμος και μάλλον υπερεκτιμήσαμε... Αυτό είναι το θέμα. Πιαστήκαμε στον ύπνο, έτσι. Πιθανώς υπερεκτιμήσαμε και την επάρκεια των συστημάτων υγείας που έχουμε και των επιδημιολογικών δυνατοτήτων μας και δεν προβλέψαμε ότι ο ιός θα ήταν τελικά τόσο μεταδοτικός όσο είχαμε πληροφορηθεί ή όσο νομίζαμε. Η Κίνα, εκεί από όπου ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία, έδωσε τα φώτα της στην Ευρώπη. Όταν λέμε τα φώτα της, εννοούμε τα επιστημονικά δεδομένα για το πώς θα αντιμετωπίσουμε κι εμείς όλο αυτό το πράγμα με το οποίο ήρθαμε αντιμέτωποι. Έδωσε νωρίς το γονιδίωμα του ιού, δηλαδή μας περιέγραψε απευθείας από τις 10 Γενάρη το ποιος ακριβώς είναι αυτός ο ιός και πολλοί επιστήμονες μπόρεσαν να ασχοληθούν με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ιού στη συνέχεια. Αλλά δεν μας έδωσε αρκετές κλινικές πληροφορίες. Δηλαδή τα περισσότερα στοιχεία, τις μεγάλες μελέτες με χιλιάδες ασθενείς για πώς συμπεριφέρεται ο ιός αυτούς που πηγαίνουν στη μονάδα εντατικής θεραπείας, τις έχουμε πρόσφατα από την Ιταλία και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μελέτες με χιλιάδες ασθενείς. Ενώ η Κίνα μας έδωσε εκατοντάδες μελέτες των 200 ανθρώπων που κάποιες φορές δυστυχώς ήταν και διπλότυπες, δηλαδή περιείχαν τα ίδια στοιχεία με διαφορετικά ονόματα. Αυτό πιθανώς μας καθυστέρησε στο να κατανοήσουμε τον ιό καλύτερα. Αν γνωρίζαμε κάποια πράγματα νωρίτερα, πιθανώς θα είχαμε προλάβει κάποιους θανάτους. Δεν είναι συνοφοβικό αυτό που λέω, δηλαδή, αλλά είναι αμιγώς επιστημονικό και είναι η ανάγκη να μάθουμε κάποια πράγματα και θεωρούμε ότι είχαν το υλικό οι συνάδελφοι στην Κίνα και από κάποια στιγμή και μετά θα μπορούσαν να το διαχειριστούν καλύτερα. Από τη στιγμή που ένας άρρωστος μπαίνει στο νοσοκομείο, υπάρχει ο κίνδυνος να απορριθμιστεί ανοσολογικά, να πάθει αυτή την τρικυμία κυταροκοινών, όπως λέγεται. Υπάρχει δυνατότητα να βρούμε ποιοι είναι αυτοί οι άρρωστοι, παρατώντας ορισμένα εργαστηριακά στοιχεία. Και εκεί μπορεί να προλάβουμε και να χορηγήσουμε κάποιους δείκτες, κάποιες ουσίες ανοσοτροποποιητικές, που να προλάβουν αυτή την κατάσταση και να την ελέγξουν. Αυτό, αν το λέγαμε πριν ένα μήνα, θα φανταζόταν ως αστείο. Δεν ξέραμε καν πώς ακριβώς εξελίσσεται η νόσος με τόση λεπτομέρεια. Τώρα είμαστε σχεδόν έτοιμοι να περιμένουμε μελέτες ολοκληρωμένες και μεγάλες, που μέχρι τέλη Απριλίου πιθανώς να έχουν δώσει τα αξιόπιστα στοιχεία τους, ώστε να ξέρουμε σε ποιον ακριβώς θα πρέπει να προσέξουμε και τι ακριβώς θα πρέπει να του δώσουμε και πότε ακριβώς. Σας έχω ακούσει να λέτε ότι ενδεχομένως να απαιτούνται και περισσότερες θεραπείες από μία. Ενδεχομένως να είναι 3-4. Περισσότερες προσεγγίσεις ουσιαστικά. Προσεγγίσεις. Γιατί
Αυτός που είναι στη μονάδα θα θεραπευτεί ως ένας άρρωστος με αναπνευστική δυσχέρεια, αλλά με τα χαρακτηριστικά της δυσχέρειας του ιού. Αυτός που δεν έχει μπει στη μονάδα και κινδυνεύει να πάθει αυτή την ανοσολογική διαταραχή, θα θεραπευτεί με τα νοσοτροποποιητικά που φαίνεται ότι υπάρχουν και είναι και διαθέσιμα, κυκλοφορούν έτσι και αλλιώς. Αυτός ο οποίος είναι καλά, για να μην εξελιχθεί, πιθανώς να χρειαστεί να πάρει κάποιο αντιϊκό και δοκιμάζονται διάφορα αντιϊκά, αλλά από τη χλωροκίνη, την περίφημη ή διαβόητη, όπως το δει ο καθένας, χλωροκίνη, μέχρι διάφορα φάρμακα που αντιρρετροϊκά που τα χρησιμοποιούμε στην λίμωξη από HIV. Και διάφορα άλλα αντιϊκά πειραματικά, όπως το ιαπωνικό, το αβιγκάν ή το ρωσοκινέζικο αρμπιντόλ, που μπορεί και αυτά να βοηθήσουν, θα τα δούμε. Και είναι φτηνά και διαθέσιμα αυτά. Και μετά υπάρχουν και αυτοί που έχουν εκτεθεί και πρέπει να τους προφυλάξουμε, ή αυτοί που έχουν πολύ πολύ ήπια νόσο και θέλουμε να τους καθαρίσουμε από τον ιό γρήγορα για να μπορούν να κυκλοφορήσουν έξω χωρίς να μεταδίδουν. Και αυτοί παρόμοια θεραπεία με τα αντιϊκά θα πρέπει να πάρουν. Άρα το έχουμε κατηγοριοποιήσει πλέον. Ενώ ακόμα και πριν 15 ημέρες δεν ήταν τόσο σαφές, για να το πούμε έτσι. Τώρα ξέρουμε πλέον ότι σε διαφορετικά στάδια πρέπει να χτυπήσουμε διαφορετικά. Έχουν ξεκινήσει, ξαναλέω, πολύ μεγάλες μελέτες που τρέχουν και από το Παγκόσμιο Οργάνωση Υγείας, αλλά και πανευρωπαϊκές και αμερικάνικες και στην Αυστραλία πολλές σημαντικές μελέτες, και όλα αυτά θα μας δώσουν στοιχεία μέχρι τα τέλη του Απρίλη. Τώρα, κύριε Παπά, αν ακολουθήσει ένα διάστημα 10-15 ημερών και δεν σημειωθεί ούτε ένα κρούσμα, τι θα σημαίνει αυτό και τι θα ακολουθήσει από εκεί και πέρα? Θα μιλάμε πια για το τέλος της νόσου? Το διάστημα των 15 ημερών, να μην έχουμε κάποιο κρούσμα, εννοείται σε όλη την Ελλάδα. Εντάξει, αντικειμενικά αυτό να το πετύχουμε είναι δύσκολο. Κρύπτες της νόσου και του ιού θα υπάρχουν στην κοινότητα και ειδικά σε κλειστές ομάδες. Βλέπετε ότι τελευταία μας απασχολούν ιδιαίτερα τα κρούσματα που εμφανίζονται και μπορούν να πολλαπλασιαστούν είτε σε δομές, είτε σε οίκους ευγυρίας και ούτω καθεξής, είτε σε κλειστούς πληθυσμούς. Αν φτάσουμε σε ένα σημείο όμως στο οποίο είμαστε σιωπηλοί από την νόσο, για παράδειγμα, στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είχαμε τουλάχιστον μέχρι προχτές 5 νομούς που δεν έχουν καθόλου κρούσματα. Γρεβενά, Καρδίτσα, Ετωλοακαρνανία, Βρετανία, Φωκίδα δεν έχουν καθόλου κρούσματα. Υπάρχουν επίσης πολλοί νομοί που έχουν 100 όνομα κρούσμα, όπως η Θεσπρωτεία που έχει ένα κρούσμα που απλώς έχει δηλώσει η Διεύθυνση Θεσπρωτείας, αλλά δεν έχει πάει στη Θεσπρωτεία τελευταία ως ασθενής. Βλέπουμε ακόμα ότι στην Κρήτη υπάρχει μια πολύ ήπια κατάσταση, δεν αυξάνονται πολλά τα κρούσματα. Αν συνεχιστεί αυτό το σενάριο, το ήσυχο σενάριο, μέχρι ας πούμε την Πρωτομαγιά, για να προλάβουμε να πιάσουμε και αυτό το δυνητικά επικίνδυνο τριήμερο μέσα, θεωρητικά από εκεί και πέρα θα μπορούσαν κάποια πράγματα να ανοίξουν. Η πρόταση που έχουμε αναπτύξει με διάφορους συναδέλφους και που η πρόδρομη μορφή της έχει κατατεθεί και στον ΕΟΔΗ, είναι η σκέψη η δικιά μας θα ήταν ότι αυτό θα πρέπει να γίνει σταδιακά και περιορισμένα γεωγραφικά. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να ανοίξει όλη η Ελλάδα μαζί. Δεν είναι ανάγκη να ανοίξουν τα εμπορικά καταστήματα σε όλη την Ελλάδα μαζί. Μπορούμε να πάμε δοκιμαστικά σε κάποιες περιοχές που είναι ήσυχες, που είναι σιωπηλές ή παρθένες από τον ιό. Για παράδειγμα, λοιπόν, σε αυτές τις περιοχές μπορούμε να ανοίξουμε τα εμπορικά καταστήματα. Δεν υπάρχει λόγος να ανοίξουμε τα σχολεία. Μπορούμε να σταδιακά να επιτρέψουμε να χαλαρώσουν να χαλαρώσει η κυκλοφορία των ανθρώπων, να βγαίνουν έξω ελεύθερα. Να επιμείνουμε στους ηλικιωμένους και στους ευπαθείς ότι παρόλα αυτά θα πρέπει να προσέχουν. Να έχουμε κανόνες για το ποιος θα μπει, πόσοι θα μπουν στα καταστήματα τα εμπορικά και με ποιον τρόπο θα μπουν, πιθανώς όλοι με μάσκα, σε κλειστό χώρο. Και στη συνέχεια να έχουμε πολύ αυστηρό περιορισμό στο ποιος θα έρθει σε αυτούς τους νομούς που θα ανοίξουν, στο ποιος θα μπει. Έως και κανένας αν είναι δυνατόν. Για την Κρήτη είναι εύκολο, αλλά και για την υπηρετική Ελλάδα είναι εύκολο, γιατί κάθε νομός έχει 5 δρόμους που μπαίνουν ουσιαστικά σε αυτόν. Μπορεί να γίνει αυτός ο έλεγχος, ακόμα και με κεντρική άδεια στο ποιος θα μπει, στα τρόφιμα ή στις πρώτες ύλες και μόνο. Αν το κάνουμε λοιπόν αυτό και παρατηρούμε κάνοντας πολλαπλά τεστ, που εδώ θα χρειαστούν τα πολλά τεστ, στον οποιονδήποτε έχει ένα σύμπτωμα πολύμωξης αναπνευστικού ή σε ακόμα και τυχαίο έλεγχο, τυχαίο δειγματοληπτικό έλεγχο στην κοινότητα, θα δούμε μέσα σε 15 μέρες αν αυτό το άνοιγμα μπορεί να μας προκαλέσει αναζωπήρωση του ιού. Αν δεν μας προκαλέσει, χαλαρώνουμε ακόμα περισσότερο. Και στο μεσοδιάστημα έχουν χαλαρώσει και άλλες περιοχές. Έχουμε μάθει κάποια πράγματα
Και αν συμβεί κάτι λάθος, αυτό το λάθος θα συμβεί μόνο σε ένα νομό, δηλαδή σε μια περιορισμένη γεωγραφικά περιοχή, και θα μας διδάξει κάποια πράγματα και την πολιτεία αλλά και τους επιστήμονες, και δεν θα γίνουν λάθη που θα είναι γενικότερα. Δηλαδή φαντάζεστε να γίνει ένα λάθος και να πρέπει να κλείσει όλη η χώρα πάλι. Ενώ έτσι θα μπορεί το λάθος να περιοριστεί πάρα πολύ τοπικά και αυτόματα και η οικονομική ζημιά, η οικονομική περαιτέρω επιβάρηση να είναι πολύ μικρότερη. Το θέμα είναι βέβαια ενδεχομένως να ρωτούσε κανείς στη δεύτερη φάση τι θα γίνει. Θα ξανακλείσει πάλι όλη η χώρα? Είναι και αυτό ένα θέμα. Μα είναι ένα θέμα αυτό. Όταν λέμε για τη δεύτερη φάση, εννοούμε για το διαβόητο δεύτερο κύμα του ιού. Αυτό λοιπόν, καταρχήν δεν είμαστε βέβαιοι ότι θα έρθει. Οφείλουμε όμως να προετοιμαστούμε σαν να το θεωρούμε, σαν να είναι σίγουρο ότι θα έρθει. Οφείλουμε να είμαστε προετοιμασμένοι για τη χειρότερη εκδοχή, ότι δηλαδή ο ιός θα είναι ανθεκτικότατος και το καλοκαίρι και δεν θα τον επηρεάζει τίποτα. Σε αυτή την περίπτωση όμως έχουμε τα εξής πλεονεκτήματα, ότι μέχρι τότε, πιθανότατα μέχρι τον Ιούνιο ας πούμε, σαφώς και θα έχουμε κάποια επιπρόσθετα διαγνωστικά τεστ, τα οποία θα μπορεί να είναι πιο απλά, να γίνονται π.χ. και στο μικροβιολογικό ιατρείο της γειτονιάς, θα είναι τεστ που θα μπορούν να γίνονται πολύ πιο γρήγορα και φτηνά, και συνεπώς θα μπορούμε να ελέγχουμε όλο και περισσότερους ανθρώπους, ακόμα και με το παραμικρό. Με το παραμικρό σύμπτωμα. Και επίσης μέχρι τότε, μέχρι τον Ιούνιο ή το αργότερο, εγώ θεωρώ και μέσα στο Μάιο, θα έχουμε στοιχεία για το ποιους θα πρέπει να θεραπεύσουμε ή να τους δώσουμε προληπτική αγωγή και με ποιον τρόπο. Και θα ξέρουμε ποια φάρμακα μπορούν να βοηθήσουν, ποια φάρμακα δεν δείκνεται και ποια φάρμακα δεν έχει κανένα νόημα να τα παρακολουθούμε, να τα ψάχνουμε περαιτέρω. Άρα θα είμαστε πολύ πιο έτοιμοι για τον ιό και θα τον έχουμε μελετήσει και πολύ καλύτερα. Ξαναλέω ότι πριν ένα μήνα ξέραμε ελάχιστα για τον ιό. Και μέσα σε αυτόν τον μήνα έχουμε μάθει απίστευτα πολλές λεπτομέρειες, έχουμε σχηματοποιήσει τις προσεγγίσεις μας και μπορούμε να αισιοδοξούμε από αυτή την πλευρά. Άρα, όσο περνάει ο καιρός, θα έχουμε και περισσότερα όπλα στη φαρέτρα μας, οι επιστήμονες δηλαδή. Να σας ρωτήσω, τι είναι πιο ωφέλιμο, τι θα ήταν πιο ωφέλιμο, να είχε νοσήσει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού ή όχι? Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, καταρχήν για να φτιάσουμε σε αυτήν την περίφημη ανοσία της Αγέλης, όπου ο ιός δηλαδή δεν θα έχει που να κυκλοφορήσει, θα έπρεπε να νοσήσει τουλάχιστον το 65% του πληθυσμού. Τουλάχιστον. Μπορεί να είναι και πολύ μεγαλύτερο το ποσοστό, να πλησιάζει ακόμα και το 80% με βάση τα νέα επιδημιολογικά δεδομένα. Αν νοσήσει το 80% του πληθυσμού, καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε χιλιάδες θανάτους. Και δεν θα έχουμε απλώς χιλιάδες θανάτους, αλλά θα έχουμε και ένα σύστημα υγείας το οποίο θα καταρρεύσει και συνεπώς θα έχουμε και θανάτους από άλλες αιτίες. Και συνεπώς και οικονομική βλάβη, πέρα από την ουσιαστική βλάβη που λέει ότι η ιατρική σκοπεύει στο να σώζει ζωές και όχι να ρεγουλάρει το πόσοι θα ζήσουν και πώς θα πάει η οικονομία. Αλλά και έτσι και η οικονομική βλάβη θα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Δεν επιτυγχάνεται ανοσία Αγέλης έτσι εύκολα, χωρίς να έχει χιλιάδες νεκρούς, και βλέπουμε ότι και οι χώρες που σκέφτηκαν να το δοκιμάσουν, όπως η Βρετανία ή η Ολλανδία, ανέκρουσαν πριν πολύ γρήγορα. Mm-hmm. Και όχι μόνο πολύ γρήγορα, πολύ αργά, έχοντας ήδη πλέον δραματικές επιπτώσεις στα συστήματα υγείας τους και κυρίως πολύ μεγάλο αριθμό νεκρών.